ρούφηξε τους στήλους από το έδαφος μέσα και είχαν μείνει στον αέρα. Και τα φυτά, αλλά και η στήλη και η κατασκευή του θερμοκηπίου. Και μετά τα άφησε κάτω. Ευτυχώς δεν έγινε να το πάρει όλο το θερμοκήπιο, ευτυχώς. Μπροστά στα έντρομα μάτια εργατών που δούλευαν στο θερμοκήπιο του παραγωγού Νίκου Λαμπράκη, δύο ανεμοστρόβιλοι χτυπούν με σφοδρότητα θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη Νέα Ανατολή Ιεράπετρας. Οι ανεμοστρόβιλοι που εμφανίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκη κινήθηκαν βόρεια προς τον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας Βιάνου και έφτασαν κοντά στον οικισμό των Καλλεργών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους παραγωγούς κυπευτικών στο ξεκίνημα της καλλιεργητικής περίοδου. Το είδα, όπως το είδατε κι εσείς. Έχω φέρει τα παιδιά εδώ, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε δηλαδή του ανθρώπου, αλλά η ζημιά είναι μεγάλη, όπως το βλέπετε κι εσείς. Έχουμε άλλη μια ζημιά εδώ παρακάτω, στη θάλασσα κοντά, και άλλη μια του Μαυράκη του Μανώλη εκεί πιο πάνω. Άρα τρία θερμοκήπια. Τρία θερμοκήπια, ναι. Κάτι 10 ώρα, εσύ θα είσαι 20 ώρα εδώ. Θέλω, γιατί έχεις πολύ ζημιά στο κοράφι. Και όταν έρθω εδώ, τι να βλέπω. Ήταν όλα... Τα είχε σηκώσει ο ανεμοστρόβιλος. Ναι, μονοστρόβιλος. Οι εργάτες που έζησαν για πρώτη φορά την απίστευτη δύναμη της φύσης τρομοκρατήθηκαν, όμως ευτυχώς πρόλαβαν να απομακρυνθούν και δεν τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια, ξύλα και σίδερα που σκορπούσε μέσα στο θερμοκήπιο ο ανεμοστρόβιλος. Λίγο παρακάτω στο θερμοκήπιο του 45χρονου Μεντόρ Σαλάη, ο ανεμοστρόβιλος ξύλωσε εντελώς την οροφή σε ένα τμήμα περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων και διέλυσε το σκελετό που χρειάζεται αντικατάσταση. Πολύ ζημιά. Δηλαδή, άμα τα απολογίζω, θα πάει 4 χιλιάρικα μαζί με εργατικά. Έχει ανεμοστρόβιλους όταν αλλάζει ο καιρός από βοριά σε νοτιά. Τότε σας έχουμε τέτοια φαινόμενα. Τέτοια εποχή βασικά δεν είχε τύχει. Πρώτη φορά. Τα συνεργεία των τεχνικών κλήθηκαν αμέσως για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να περιοριστούν οι ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο. Και τους παραγωγούς για μία ακόμη φορά σε απόγνωση, καθώς δεν προβλέπεται να αποζημιωθούν. Θα ασφαλιστείτε μετά? Ναι, άμα με τέτοιο τώρα που βλέπω τώρα, πρέπει να ασφαλιστούμε. Γιατί δεν... Για να τα πληρώνει ναι, η ασφάλεια. Να τα πληρώνει η ασφάλεια. Προσπαθούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας, να φτιάξουμε πάλι από την αρχή το θερμοκήπιο. Έχουμε ζημιά και στην κατασκευή του θερμοκηπίου και στα φυτά μας.